Βλέπω τώρα τον τίτλο του τελευταίου θέματος και έχω κατά νου ότι αύριο είναι η μέρα της γυναίκας. Δεν ξέρω αν πέφτω μέσα, αλλά τι εννοούμε όταν λέμε ότι η εξόρυξη είναι και γένους θηλυκού? Εννοούμε ότι πλέον στον εξορυκτικό κλάδο ευτυχώς είναι αυξητικός ο αριθμός των εργαζόμενων γυναικών αλλά και των γυναικών που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης. Διότι μέχρι και μερικά χρόνια πριν θεωρούνταν γρουσουζιά, και πραγματικά το λέω αυτό γιατί μας το έχουν πει όλοι όσοι εμπλέκονται στο συγκεκριμένο κλάδο, επικρατούσε η δυσιδαιμονία ότι δεν μπορούν να μπουν στα ορυχεία και στις στοές γυναίκες. Ήταν άβατο στην κυριολεξία. Δεν κάνω πλάκα, ήταν άβατο. Δεν έμπαιναν γυναίκες στις υπόγειες στοές των εξορυκτικών, της εξορυκτικής βιομηχανίας και των εταιριών μετάλλων. Μάλιστα υπάρχει και χαρακτηριστικό συμβάν που κάποια Ελληνίδα γυναίκα, διευθύνουσα σύμβουλος, είχε πει δεν την άφηναν. Οι υπογείτες αντιδρούσαν στο να δει να κάνει μια επίβλεψη ως διευθύνουσα σύμβουλος και είχε πει την ατάκα ότι εγώ δεν είμαι γυναίκα, είμαι διευθύνουσα σύμβουλος και θα μπω. Για να τελειώνουμε, για να κάνει τη δουλειά. Για να τελειώνουμε. Λοιπόν, έχουμε αύξηση λοιπόν των γυναικών στην εξόρυξη, την ελληνική εξόρυξη. Το επιστοποιούν και τα στοιχεία αναφορικά με τις φοιτήτριες που φοιτούν στην σχολή μηχανικών μεταλλείων, μεταλλουργών, μηχανικών του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου. Είναι το ποσοστό περίπου 25-30% στο σύνολο των φοιτητών, αρκετά πολύ πιο πάνω από τις προηγούμενες δεκαετίες που ήταν το ποσοστό περίπου 0, προσέξτε, 0 έως 10%. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, οι γυναίκες εκπρόσωποι του κλάδου, η κυρία Χαϊδά από την Ικτίνος, η κυρία Βαγγλή από την Ελληνικός Χρυσός, επίσης η κυρία Μπαρδάνη από υπεύθυνη ασφάλειας μεταλλείων και λατομείων, η κυρία Μπούρα που ήταν επίσης βασικός μέτοχος μεταλλευτικής εταιρείας, καθώς και η κυρία Γκρίζαλη από την Λαφάζ, από την Πολυεθνική Λαφάζ, τόνισαν ότι υπάρχουν ευκαιρίες για να μπορέσουν οι γυναίκες να ενταχθούν στο συγκεκριμένο κλάδο. Απαιτούνται βέβαια και κάποιες άλλες επιπλέον κινήσεις για να καταστεί περισσότερο ελκυστικός για τον γυναικείο ανθρώπινο. Και ας κρατήσουμε αυτό το θέμα για να μπούμε περισσότερα και αύριο που θα είναι και η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και θα είμαστε και στο κλίμα της αυριανής μέρας. Και με αυτό να σε ευχαριστήσω πολύ, Λέτα Καλαμαρά. Καλή συνέχεια.